Αλήθεια θυμάται μήπως κανένα το πρώτο βίντεο που είχα κάνει με νορβηγική μυθολογία τα παιδιά του Λόκη ε, Λοιπόν σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο με νορβηγική μυθολογία και άρχισα λίγο να κάνω για το που σας είπα είναι γκέιμικ κανάλι Για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε με τις αταξίες του Λόκη Λοιπόν, η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο Χάιμ όπου εκεί οι τρεις θεοί είχαν πάει για να εξερευνήσουν. Αυτή ήταν ο, Θόρ, ο, ο οποίος είναι θεός του κεραυνού και ο πιο δυνατός νορβηγός θεός, ο Λόκη και ο Χάινιρ, ο οποίος ήταν ένας θεός που είχε δώσει τους ανθρώπους τη λογική, είχαν πάει για να εξερευνήσουν το Ιότενχάιμ όμως τους έπιασε μία πίνα και μετά από πολύ περπάτημα άκουσαν ξαφνικά κάτι μου γκριτά γελάδων και βρέθηκαν σε μία πράσινη κοιλάδα όπου εκεί βρήκανε κάτι αγελάδες οι οποίες ήταν τεράστιες και πολύ πάχες λόγω του γρασιδιού. Οι τρει θεοί σφάξαν ένα από, μία από τι αγελάδε, κάτι ξύλα και άναψαν μια φωτιά. Μετά από λίγο όμω είδανε ότι το κρέα δεν είχε ψηθεί και μάλιστα είχε ακόμα μέχρι και αίμα επάνω του. Όταν ξαφνικά, όταν ξαφνικά, στη συνέχεια, οπότε αποφάσισαν να ξαναανάψουν τη φωτιά και να δοκιμάσουν να το ξαναψήσουν όταν πάλι δεν είχε ψηθεί καθόλου. Ως που ξεφνικά άκουσαν κάτι γέλια. Τα γέλια ήταν από έναν αετό ο οποίος καθόταν πάνω σε ένα ψηλό δέντρο και τους κορόιδευε. Ο Θόρ τον ρώτησε αν ξέρει γιατί δεν ψηνέται το κρέας. Εκείνος του απάντησε ότι μάλλον κάποια μαγεία έπαιρνε τη θερμότητα από τη φλόγα και όταν οι θεοί το ρώτησαν αν μπορεί να τους βοηθήσει είπε ότι θα το κάνει μόνο να του δώσουν και αυτού νου λίγο από το κρέας οι θεοί δέχτηκαν και αυτός άρχισε να χτυπάει τις φτερούγες του και το κρέας ψήθηκε όμως όταν οι θεοί πήγανε να βγάλουν το κρέας για να το φάνε ο Αιτός λοιπόν ξαφνικά τη στιγμή που πήγανε να βγάλουν το κρέας για να το φάνε άρπαξε δύο μπούτια από το κρέας επίσης άρπαξε ένα, νό, ένα νόμο επίσης δεν ξέρω αν σας είπα ότι ο αετός ήταν τεράστιος ολόκληρη λοιπόν όταν είδε ότι θα χάνανε τόσο πολύ φαγητό νευρίασε και το θεώρησε έξυπνο να του επιτεθεί με το δόρι του Όντω τον κάρφωσε και ο Άιτο άφησε κάτω το κρέα, όμως το χέρι του Λόκη είχε κολλήσει στο δόρυ. Ο Άιτο ξαφνικά πέταξε και πήρε μαζί του το λόκι. ο οποίο πέτα... Τον... Ο οποίος αετός πέταγε πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα ο Λόκη να σέρνεται σε βουνά, σε λόφου. Ο Λόκη αναγκάστηκε να τον παρακαλέσει. Και τότε ο Αετός του είπε ότι θα τον άφηνε κάτω μόνο αν ο Λόκη του έδινε την Ιντούν και τα χρυσά μήλα της της Αθανασίας. Ε, δηλαδή τα μήλα της Αθανασίας μπερδεύτηκα, ναι. Τα οποία μήλα συγκεκριμένα ήταν μαγικά. Και οι θεοί όταν άρχισαν να γερνάνε τα έτρωγαν για να μείνουν νέοι. Βασικά για να ξαναγίνουν νέοι. Η οποία τα είχε μέσα σε ένα κουτί. Η Ντούν ήταν παντρεμένη με τον Μπραγκή ο οποίος νομίζω ήταν θεός της ποιησης. Οπότε ο Αετός ζήτησε και την Ιντούν και τα χρυσά μήλα. Ο Λόκη δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά και ο Αετός τον απείλησε ότι θα συνεχίσει να τον σέρνει και ίσως το πάει σε καμιά βαθιά λίμνη. Ο Λόκη δεν αντέχει άλλο και είπε ότι θα του δώσει ό,τι ήθελα αρκεί να τον άφηνε κάτω. Ο Αετός τελικά δέχτηκε να τον αφήσει κάτω, με τους άλλους θεούς να έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα και να του λένε απλό ότι του κράτησαν λίγο κρέας, μόνο που του Λόκη του είχε κοπεί όρεξη και δεν του συνέβη τίποτα άλλο παράξενο μέχρι να γυρίσουν πίσω στην Άσγκαρτ. Την επόμενη μέρα η Ντούν περπατούσε στην Άσγκαρτ και χαιρετούσε τους άλλους θεούς. Επίσης να πω ότι η Ντούν ήταν πανέμορφη, γλυκιά και ευγενική Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικά Αλλά μ' να σας δίνω στοιχεία για τους θεούς Κάποια στιγμή η Ντούν χαιρέτησε ε, πεσε, Πέρασε δίπλα τέλος πάντων από το Λόκι Ο οποίος ε, συνήθως την αγνοούσε Αλλά αυτή τη φορά τη χα, χαμογέλασε και τη χαιρέτησε Ο Λόκι λοιπόν... Τη είπε ότι έχει αρχίσει να γερνάει και ότι χρειάζεται ένα από τα μήλα τη. Εκείνη του είπε ότι φαίνεται μια χαρά και αυτό τη είπε ότι απλά το κρύβει πολύ καλά. Η Ντούν έβγαλε από το ξύλινο κουτί τη ένα μήλο και το έδωσε στο Λόκι για να το φάει. Ο Λόκι μόλι έφαγε το μήλο, είπε στην Ντούν ότι ε, τα, τη ρώτησε βασικά τα μήλα τη είναι τα καλύτερα γιατί τη είπε ότι στο δάσο είχε βρει κάτι καλύτερα μήλα, πιο νόστιμα, πιο μυρωδάτα και ότι ίσω είναι και αυτά μήλα της Αθανασίας και ότι ίσω προσφέρουν καλύτερη Αθανασία από τα δικά τη. Η Ντούν του είπε πω δεν υπήρχαν άλλα μήλα σαν αυτά και ο Λόκη φάνηκε να μην πίστηκε συγκεκριμένα ο Λόκη είπε ότι σου λέω εγώ απλά αυτό που είδα. Η Ντούν του είπε να πάνε εκεί για να τα συγκρίνουνε. Ο Λόκη τη ρώτησε μόλις φτάσουν εκεί πως θα συγκρίνουνε τα μήλα. Η Ντούν του απάντησε μην είσαι απλά θα φέρω και τα δικά μου μαζί και έτσι θα μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε. Η Ντούν και ο Λόκη μετά από πάρα πολλές ώρες που περπατούσαν η δούντου του είπε ότι μάλλον μήπως μου λες ψέματα και ότι αρχίζω να πιστεύω πως δεν υπάρχουν ούτε μήλα ούτε μίλια. Ο Λόκη της απάντησε ότι τα λόγια της τον πληγώνουν. Μόλις ανεβήκαν την κορυφή ενός λόφου της είπε ο Λόκη ότι εδώ είναι η μιλιά. Η Ντούνα απάντησε ότι δεν βλέπει καμιά μιλιά μόνο πάνω σε ένα δέντρο έναν αετό. Ο αετός είπε πως δεν είναι αετός, πως είναι ο γίγαντας θειάζει και πως ήρθε για να, να πάρει την πανέμορφη Ντούν. Το μεγαλύτερο κακό ήταν ότι άμα ο αετός έπαιρνε αυτήν και τα μήλα της, τότε οι θεοί της Asgard θα γερνούσαν και θα μπορούσαν να γίνουν πάλι νέοι. Ο Λόκη σκέφτηκε ότι η μέρα που θα ερχόταν η κρίση για τους θεούς θα αργούσε πάρα πολύ και πως άρα κανείς δεν θα μπορούσε να συνδέσει την εξαφάνισή της με αυτόν και άρα θα τη γλίτωνε. Άμδε. Ο Θόρ είπε στο Λόκη πως ήταν ο τελευταίος που την είδε τρίβοντας τις αρθρώσεις στο χέρι του. Ο Λόκη προφανώς αρνήθηκε, αλλά ο Θορ συνέχισε να του λέει ότι εσύ δεν έχεις γεράσει σαν εμάς. Ο Λόκη δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι έχει γεράσει, απλώς δεν του φαίνεται. Ο Θορ δεν πίστηκε καθόλου από τα λόγια του Λόκη. Όλοι οι θεοί είχαν γεράσει, η Φρέγια είχε χάσει την ομορφιά της, ο Θόρ είχαν ασπρίσει τα γένια του και ο Όντιν με το ζόρι κράταγε το μπαστούνι του. Ο Θόρ χτυπούσε το Λόκι με τη Φρέγια να του λέει να το χτυπήσει κι άλλο, όμως ο Όντιν του είπε να σταματήσει να το χτυπάει. Ο Λόκι σε μια στιγμή ανακούφισης είπε το ήξερα ότι ένας από θα φανεί λογικά. Ο Λόκη είπε στον πατέρα των πάντων ότι δεν έχει καμιά σχέση και ότι ο η Ντούν δεν είχε λόγο να πάει κάπου μαζί του αφού δεν τον συμπαθούσε. Ο Όντιν που είχε πει στο Θόρ να μην χτυπάει άλλο το Λόκη του είπε ότι θέλω να είναι ακέραιος όταν θα τον βασανίζουμε. Κάτι που σίγουρα δεν ήταν και πολύ ευχαριστό να το ακούσει ο Λόκη. Ο Λόκι σίγουρα γεμάτος φόβο του είπε ότι αν καταφέρει να ανακαλύψει ποιος τι έχει, έχει συμβεί στην Ιντούν και καταφέρει με τα φύλλα μήλα της να τη φέρει πίσω ασφαλή στο Άσγκαρτ θα αφήσουμε τα κουβέντες για βασανιστήρια. Ο Λόκη όταν τον ελευθέρωσαν είπε ότι θα χρειαστεί το Μανιδία της Φρέγιας για να τον βοηθήσει. Ο Μανιδίας της Φρέγιας ήταν μοναδικός καθώς είχε πάνω γερακή σε αυτερά. Ο Θόρ για να τρομάξει κι άλλο το Λόκι του είπε μην νομίζεις ότι μπορείς να πετάξει μακριά και να μην γυρίσεις. Δηλαδή ο Λόκι δεν μπορεί να ξεφύγει με την καμία. Ο Λόκι καθώς είχε τυλιχτεί με το Μανιδία και είχε μεταμορφωθεί σε γεράκι πέταξε μέχρι το κάστρο του γίγαντα Θιάζη. Όταν ο Θιάζη έφυγε, τότε βρήκε την ευκαιρία να ψάξει όλο το κάστρο όπου είδε να δωμάτιο με κάγκελα και εκεί είδε την είδε την Ιντούν. Ο Λόκη τη είπε να σταματήσει να κλαίει και πως ήρθε για να τη βοηθήσει. Η Ντούν τον αγριοκοίταξε με τα κοκκινισμένα μάτια της και του είπε ότι εσύ τα προκάλεσες όλα αυτά. Ο Λόκη της είπε ότι έχει περάσει πολύ καιρός και ότι αυτός ήταν ο, ο χθεσινός Λόκι ενώ ο σημερινός έχει αλλάξει ούτε καν και ήρθε για να την πάει σπίτι. Η Ντούν τον ρώτησε πως σκοπεύει να το κάνει αυτό. Ο λόκι της είπε να κλείσει τα μάτια της και αυτή κλείσει τα μάτια της. Ο Λόκη την μεταμόρφωσε σε ένα κλειστό φουντούκι με το πράσινο κελυφός κολλημένο. Ο Θιάζη, ο γίγαντας που είχε τελειώσει το ψάρεμα όταν γύρισε είδε ότι έλειπε η ντούν και κοίταξε το πάτωμα και είδε ένα φτερό γερακιού και κατάλαβε που ήτανε. Οπότε παίρνοντας τη μορφή αετού πέταξε προς την Άσγκαρτ. Οι θεοί της Άσγκαρτ είδαν τον, τον, έναν τεράστιο αετό ο οποίος ήταν ο γίγαντας με το μορφωμένος, να πλησιάζει προς το Λόκι. Όμως του είχαν στήσει μια παγίδα ο θόρε έβαλε φωτιά στα ροκανίδια. Ο Θιάζη μπήκε μέσα στις φλόγες και δεν μπόρεσε να αλλάξει κατεύθυνση ούτε να μην εκεί καθώς τα φτερά του κάηκαν και έπεσε στο έδαφος. Ο Θιάζη μιας και είχε καεί δεν μπορούσε να πολεμήσει τους θεούς και στα ήταν Πήγε να αλλάξει μορφή και να γίνει γίγαντας. Όμως τη στιγμή που πήγε να αλλάξει μορφή και από αιτός να γίνει πάλι γίγαντας Μια επίθεση από το σφυρί του Θόρ θα δώσει τέλος στη ζωή του Η δούνη ήταν πολύ χαρούμενη που επέστρεψε πίσω στην Άζιγκαρτ και πίσω στο ζεζυγό τη Και οι θέοι έφαγαν από τα μήλα της και έγιναν πάλι νέοι Και έτσι παιδιά φτάσαμε στο τέλος άλλη μια ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία δεν τελειώνει ακριβώ εδώ. Έρχεται μετά η κόρη του γίγαντα που πέθανε. Ακολούθησαν κάποιες μικρές λεπτομέρειε. Αλλά μπορούμε να τις πούμε σε ένα άλλο βίντεο που θα είναι και λίγο πιο μικρό Γιατί αυτό μου βγει και λίγο μεγάλο, ίσως να πάω πολλές λεπτομέρειες μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο γιατί με βοηθάει Εγγραφή και κουδουνάκι Να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο Και αν θέλετε να ασχοληθώ με κάποιο συγκεκριμένο πλάσμα, θεό Με κάποια συγκεκριμένη μυθολογία, με κάποιο συγκεκριμένο μύθο Ίσως πρέπει να κάνω και ένα βίντεο για την ελληνική μυθολογία Ή με κάποια άλλη Λοιπόν, γεια σας